Ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντής του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος, με ανάρτησή του στο Facebook κατήγγειλε την παντελή έλλειψη ελέγχου των αεροπορικών ταξιδιωτών για πιστοποιητικά εμβολιασμού και τεστ τόσο από μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία όσο και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με τον κύριο Μπελαβίλα, ο οποίος είναι τριπλοεμβολιασμένος και ταξίδεψε τη Δευτέρα από το Στρασβούργο μέσω Φραγκφούρτης προς Αθήνα, αφού πέρασε έναν Γολγοθά για να βρει και να υποβληθεί σε rapid test 24 ωρών, το οποίο σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της κυβερνήσεως χρειάζονται ή μοριακό τεστ όσοι θέλουν να μπουν στη χώρα μας, τελικά απεδείχθηκε ότι τζάμπα ο κόπος. Πρωί-πρωί Δευτέρας, με την ψυχή στο στόμα, κάναμε το rapid test. Πήραμε επίσημα αποτελέσματα σε λίγη ώρα, σκάσαμε ένα σωρό χρήματα και ξεκινήσαμε ήρεμοι το ταξίδι μας, εφοδιασμένοι με όλα τα πιστοποιητικά. Δεν μας τα ζήτησε κανείς πουθενά, ούτε από εμάς, ούτε από τους εκατοντάδες συνταξιδιώτες μας που ταξίδευσαν μαζί. Ούτε η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία με την οποία ταξιδεύαμε, η Lufthansa, ούτε οι κρατικοί υπάλληλοι στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Και εμείς νιώσαμε για άλλη μια φορά ηλίθιοι, έγραψε χαρακτηριστικά για το πώς εξελίχθηκε το ταξίδι του προς την Ελλάδα. Και κατέληξε με το πλέον αυτονόητο, το οποίο σε αυτή τη χώρα έχει εξαφανιστεί ως έννοια. Χθες θα μπορούσα να περάσω με συμπτώματα COVID-19 όλους τους ελέγχους, να τον μεταδώσω σε ένα αεροπλάνο Airbus με καμιά διακοσαριά επιβάτες και να φτάσω στην Αθήνα ανενόχλητος για να συνεχίσω να μεταδίδω σήμερα με την άνεσή μου τον ιό στους φοιτητές μου, στους οποίους με βάση την κυβερνητική εντολή κάνω μάθημα σε αμφιθέατρα με τη μέγιστη χωρητικότητα, δηλαδή 150 ατόμων. Επιτελικό κράτος για γέλια και για κλάματα. Αλλά κατά τα άλλα, φωνασκούν οι κυβερνώντες και οι τηλεοπτικοί επιστήμονες μαϊντανοί για τη διασπορά και την εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον, αφήνοντας τις πύλες εισόδου της χώρας στο έλεος του Θεού.